Καλώς ήρθατε. Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, Ξέρετε, εγώ... Μπορείτε πρώτα απ' όλα να μου δώσετε ένα ID. Οτιδήποτε και driver's license μας κάνει. Driver's license. Χρειαζόμαστε driver's license για τους ταράνδους. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς χρειάζεστε? Ξέρετε, εγώ... θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα. Μήπως θέλετε βίζα? Ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν έχει διαβατήριο. Τότε τη βίζα να του δώσουμε. Μήπως θέλει ελληνικό διαβατήριο? Να σου πω, δεν ρωτάς την Μαρία. Πρέπει πρώτα να βρούμε αν είναι γραμμένο στο δημοτολόγιο στην Ελλάδα. Βασίλης είναι το επίθετο ή ανάποδα? Ναι, μ' ακούς? Δεν τον βρήκα. Ας πάρουμε το Λάμπρο, μήπως πρέπει να δηλωθεί στο ληξιαρχείο πρώτα. Ναι, πού γεννήθηκε? Πού? Κεσάρια. Παιδιά, είναι εκτός αρμοδιότητάς μας αυτό. Ελάτε, μη στεναχωριέστε. Θα βρούμε μία λύση. Αλήθεια, εσείς εδώ στον Καναδά πώς είστε χωρίς χαρτιά? Μα τι χαρτιά να έχω, κοπέλα μου? Εγώ είμαι ο Άγιος Βασίλης. Σάντα Κλος, you know. Ho, ho, ho. Αυτό είναι! Το βρήκα! Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας. Ήρθε στον Καναδά και άλλαξε το όνομά του. Μισό λεπτό, πάω να πάρω το Θοδωρή. Κοίταξε, για να του βγάλουμε πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας, πρέπει να έχει δύο δημόσια εγγράφα με φωτογραφία, ένα καναδικό και ένα ελληνικό. Έχει? Τι να του κάνουμε τότε? Πώς? Πρέπει να πάει να μοιράσει δώρα? Δεν ξέρω. Μήπως θέλει να του κάνουμε ένα πληρεξούσιο να το κάνει κάποιος για λογαριασμό του στην Ελλάδα? Να ρωτήσω τον προστάμενο, δεν ξέρω. Δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πάμε στο γενικό. Και είπε να μην τον ενοχλήσουμε. Κάνει κάτι σημαντικό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι δύο κύριοι έξω και νομίζω ότι πρέπει να τους δείτε. Ελάτε, καθίστε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά είμαι λίγο μεγάλος για να πιστεύω στον Άγιο Βασίλη. Τουλάχιστον αν είχατε κάποιους μάρτυρες να πιστοποιήσουν ότι είστε αυτός που λέτε ότι είστε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουν έρθει τα παιδιά από το σχολείο της μεταμόρφωσης για να μας πούν τα κάλαντα. Καλημέρα, να τα πούμε. Σάντα Κλος! Hello, hello! Εντάξει, με πείσατε. Νομίζω χρονιάρες μέρες που είναι, μπορούμε να σας βγάλουμε ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας για να ταξιδέψετε στην Ελλάδα χωρίς πρόβλημα. Είστε έτοιμος. 15 δολάρια παρακαλώ. Thank you.
Ένα λεπτό, παρακαλώ. Είσαι στα αλήθεια ο Άγιος Βασίλης. Αυτό είναι για σένα. Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, τώρα που θα ταξιδέψεις στην Ελλάδα και στις κοινότητες των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, πες του σε παρακαλούμε ότι εδώ, στο Τορόντο του Καναδά, η ελληνική παροικία κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να υποστηρίξει την οικογένεια του μικρού Μιχάλη Πυροβολάκη για να αναπτυχθεί γονιδιακή θεραπεία για την πολύ σπάνια ασθένεια που έχει και ότι αν θέλουν και μπορούν, να επισκεφτούν το curespg50.org για να μάθουν πώς μπορούν να βοηθήσουν.